Έκανε πολύ μεγάλη επιτυχία. Έπαιξε για έναν χειμώνα που ήταν ευλογημένος πραγματικά χειμώνας για το ελληνικό θέατρο, στο θέατρο Αλκμίνη, το ημερολόγιο μιας τρελής. Όλοι ξέρουμε το ημερολόγιο ενός τρελού, του Γκόγκολ. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα πολύ αγαπημένο πρόσωπο, τη Φωτεινή Φιλοσόφου. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα. Έτσι, αν τη δείτε, θέλω να μας δείξετε και τις εικόνες από την παράσταση. Πώς θα τη συναντήσετε αύριο και μεθαύριο στο Θέατρο Τεχνών? Ως τρελή θα δείτε έναν άλλον άνθρωπο. Λοιπόν, αυτή είναι η Φωτεινή Φιλοσόφου. Είναι μια εξαιρετική ηθοποιός. Ο ηθοποιός σε όλες του τις εκδοχές, όταν έχει ταλέντο, είναι πολύτιμος για τον πολιτισμό. Τι γίνεται εδώ, πώς το έχετε πειράξει αυτό το έργο? Αυτό το έργο, κύριε Πολύζο, με βασανίζει με αγάπη όμως, με πολύ μεγάλη αγάπη. Γιατί τη σκηνοθεσία έχει κάνει... Να, αυτή η φωτογραφία είναι καταπληκτική. Είναι. Τη σκηνοθεσία έχει κάνει ο Γιάννης ο Νικολαίδης και την δραματουργική επεξεργασία, το λέω με καμάρι, την έχει κάνει ο γιος μου, ο φιλόλογος και δημοσιογράφος, σιγά-σιγά, Στέφανος Νικολαίδης. Μπράβο. Λοιπόν, το ότι είναι οικογενειακή υπόθεση δεν εξασφαλίζει κόσμο στο θέατρο. Δηλαδή δεν είναι τρεις άνθρωποι που είπαν πάμε να κάνουμε κάτι. Σκίσατε το χειμώνα, μακάρι να σκίσετε, και θέλω να πω τις παραστάσεις για να μην μπερδευτείτε. Είναι 9 αύριο βράδυ στο Θέατρο Τεχνών και 7.30 το απόγευμα της Κυριακής. Για έλατε εδώ να δούμε τι έχουμε. Έχουμε queer edition, όπως λέει και το δελτίο τύπου. Ναι. Να πω καταρχήν βέβαια ότι βασίζεται, όπως είπατε, στο ημερολόγιο ενός τρελού του Γκόγκολ. Αυτό πια το έργο είναι ένα κλασικό έργο, πασίγνωστο όχι μόνο στη ρώσικη αλλά και στην παγκόσμια δραματουργία. Και αυτό γιατί πραγματεύεται θέματα πολύ σημαντικά, όπως τις κοινωνικές ανισότητες, την υποκρισία, και αυτό τα λέει όλα. Τα ταμπού. Ερχόμαστε λοιπόν, φεύγουμε από το 1850 και ερχόμαστε στην Αθήνα του 2023, που όλα αυτά που είπαμε πριν μας είναι πάρα πολύ γνώριμα. Δηλαδή και σήμερα ζούμε στην υποκρισία και σήμερα οι κοινωνικές ανισότητες είναι τεράστιες, και σε όλα αυτά βέβαια προστίθεται το bullying, προστίθεται η έκρηξη της βίας, που δυστυχώς τη βλέπουμε από πια σε μικρές ηλικίες, από το δημοτικό σχολείο θα έλεγα. Και βέβαια προσθέτουμε και τη διαφορετικότητα. Εγώ θα συμπλήρωνα, προσθέτουμε στο έργο αυτό και ένα άλλο φαινόμενο της εποχής μας, που είναι η μοναξιά της διαφορετικότητας. Μπράβο, πολύ σωστά. Πολύ σωστά το λέτε. Έτσι. Είναι λοιπόν μία γυναίκα... Έχει γεννηθεί σε ξένο σώμα. Γεννήθηκε σε αντρικό σώμα. Ασφικτιά. Νιώθει παγιδευμένη. Και νιώθει γυναίκα. Είναι γυναίκα. Έχει δυνατότητες πολλές. Είναι όμως... Φύγεται και ένα θέμα που οι σύγχρονες κοινωνίες το συζητούν, αλλά δεν είναι ακόμη αυτονόητο στην Ελλάδα ότι ένας άνθρωπος που εγκλωβίζεται σε ένα άλλο σώμα από αυτό που θα ήθελε... Ναι. Έχει κατακραυγή και όχι κατανόηση. Δεν ακριβώς. Έχει την αγκαλιά, αλλά έχει την αποδοκιμασία, και πάει λέγοντας. Ακριβώς. Μπράβο σας, βλέπουμε... όλη την οικογένεια, έτσι, που επιλέξατε να το αποδώσετε με αυτή την υπόσταση. Ναι, γιατί δεν πρέπει να κρύβουμε κάτω από το χαλί τα θέματα αυτά. Ειδικά το θέατρο, που είναι ένας χώρος που φέρνει μπροστά τα προβλήματα της εποχής, ή τουλάχιστον θα έπρεπε να τα φέρνει μπροστά. Πρέπει να ασχολείται με τα πρόσωπα αυτά, γιατί δεν είναι μόνο τα πρόσωπα. Αν δεν πρόσωπα. Το κάνει η τέχνη, ποιος θα το κάνει? Έτσι. Ακριβώς. Η τέχνη οφείλει να το κάνει. Λοιπόν, ναι. Θυμίζω, τους είπαμε τους συντελεστές, δηλαδή εσείς προφανέστατα
πρωταγωνιστείτε. Πολύ κοπιαστικό. Δηλαδή είστε μια μισή ώρα χωρίς διάλειμμα. Μπράβο σας. Οι μονόλογοι, κύριε Πολύζο, είναι ένα στοίχημα για τον ηθοποιό. Είναι πρωταθλητισμός, θα έλεγα. Βέβαια. Μια μισή ώρα, όλες αυτές οι εναλλαγές των συναισθημάτων ενός τέτοιου διαφορετικού ατόμου, γιατί δεν μας ενδιαφέρει η εξωτερική του εμφάνιση, ούτε αν φωνάζει δυνατά και χαχανίζει. Δεν τον ειρωνευόμαστε καθόλου. Όλα αυτά τα κάνουν για να ξορκίσουν τη χλέβη της κοινωνίας. Μπράβο. Λοιπόν, ξέρω ότι έχετε κάνει σπουδαία δουλειά που έχετε την ευκαιρία. Η Λαρισαίη, φίλοι μας, αύριο στις 9 στο Θέατρο Τεχνών και την Κυριακή στις 7.30 να την απολαύσετε. Σας φιλώ. Και εγώ. Γεια σας, με το καλό να ορίσετε.